Σε αυτό το σημείο περνάμε στο θέμα της υγείας. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Ιωάννη Τούντα, ο οποίος είναι πρόεδρος του ΕΟΦ και θα μας δώσει κάποιες απαντήσεις για το τι τελικά συμβαίνει σε ό,τι αφορά το δελτίο τιμών και τις τιμές των φαρμάκων. Κύριε Τούντα, καλό μεσημέρι. Καλημέρα κύριε Ροδοπούλου. Λοιπόν, καταρχήν σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Θα ήθελα να μας πείτε σε τι φάση είμαστε τώρα, πότε αναρτήθηκε το τελευταίο δελτίο τιμών φαρμάκων και τι ακριβώς έχει γίνει, τι προβλήματα εμφανίστηκαν μέχρι στιγμής και είδαμε τις τιμές των φαρμάκων να αλλάζουν αρκετές φορές. Τι ακριβώς συμβαίνει? Το δελτίο τιμών που ανέρτησε το Υπουργείο Υγείας, γιατί το δελτίο τιμών το εκδίδει το Υπουργείο Υγείας, αναρτήθηκε την προηγούμενη Δευτέρα. Σύμφωνα με τον νόμο, όταν αναρτάται το δελτίο τιμών, οι εταιρείες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν παρατηρήσεις και ενστάσεις και εντός 20 ημερών πρέπει το Υπουργείο να βγάλει το διορθωτικό δελτίο που απαντά στις ενστάσεις και τις παρατηρήσεις που γίνονται αποδεκτές. Άρα αυτή είναι μια διαδικασία που γίνεται σε κάθε περίπτωση και κάθε φορά που υπάρχει ανατιμολόγηση των φαρμάκων. Αυτή τη φορά βέβαια, επειδή γίνανε πάρα πολύ σημαντικές μειώσεις στα φάρμακα και επειδή γίνανε με ένα καινούριο σύστημα που ψηφίστηκε την Άνοιξη και εφαρμόζεται για πρώτη φορά τώρα, αυτές οι παρατηρήσεις και οι ενστάσεις είναι περισσότερες από ό,τι συνήθως. Άρα χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια που την καταβάλει ο ΕΟΦ προκειμένου να απαντήσουμε και να ολοκληρώσουμε αυτή τη διαδικασία μέσα στο πιο σύντομο χρονικό διάστημα για να βγει το διορθωτικό δελτίο τιμών. Γιατί το λέω αυτό? Διότι όσο υπάρχουν αμφισβητούμενα θέματα στην τιμολόγηση που αναρτήθηκε, σε αυτά τα φάρμακα οι εταιρείες είτε διστάζουν να τα τιμολογήσουν είτε τα στέλνουν με δελτία χωρίς τιμές. Και αυτό δημιουργεί αναστάτωση στην αγορά, ελλείψεις στα φαρμακεία και τελικά ταλαιπωρείται ο Έλληνας ασφαλισμένος. Μάλιστα. Κύριε Τούντα, για να βοηθήσουμε και τους τηλεθεατές να καταλάβουν, οι αλλαγές στις τιμές των φαρμάκων στο δελτίο των τιμών πρέπει να γίνεται ανά 3 μήνες, αν δεν κάνω λάθος. Και στην περίπτωση τη δική μας υπήρξε μια καθυστέρηση περίπου 20 μηνών, σωστά? Όχι, όχι. Η τελευταία τιμολόγηση έγινε τον Απρίλιο. Τον Απρίλιο. Πριν όμως τον Απρίλιο είχε υπάρξει άρα μεγάλο κενό. Μιλάμε για μια καθυστέρηση η οποία οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι είχαμε 2 εκλογικές αναμετρήσεις. Καλά, σαφώς. Ήταν εσωτερικά τα προβλήματα. Και καταλαβαίνετε ότι όταν υπάρχει μια τέτοια κατάσταση δεν μπορούν να κρατηθούν τα αρχικά χρονοδιαγράμματα. Μάλιστα. Πάντως τώρα που ανέλαβε για πρώτη φορά την τιμολόγηση ο ΕΟΦ, το Δεκέμβριο που κλείνουμε το τρίμηνο από το Σεπτέμβριο θα γίνει εγκαίρως η επόμενη τιμολόγηση από πλευρά ΕΟΦ το Δεκέμβριο. Μάλιστα, γι' αυτό και αναφέρετε και στην ανακοίνωσή σας ότι είναι το πρώτο το συγκεκριμένο δελτίο τιμών το οποίο επεξεργάστηκε ο ΕΟΦ. Ακριβώς, είναι το πρώτο. Αλλά θέλω να σας πω επίσης ότι μέσα από αυτή την εμπειρία μας τώρα διαπιστώσαμε ότι αυτή η νομοθεσία για τον τρόπο τιμολόγησης περιέχει πολλά προβλήματα. Και αυτά τα έχουμε επισημάνει στην ηγεσία του Υπουργείου και πιστεύουμε ότι το Υπουργείο θα πάρει τα κατάλληλα νομοθετικά μέτρα ώστε η τιμολόγηση που θα γίνει στη συνέχεια, δηλαδή το Δεκέμβριο, να βασίζεται σε ένα πιο απλό και εξίσου αποτελεσματικό σύστημα τιμολόγησης που να μην παράγει τόσα προβλήματα και τόσες ενστάσεις και παρατηρήσεις όπως αυτή τη φορά. Μάλιστα. Για τι μειώσεις μιλάμε? Υπάρχει έτσι ένα ποσοστό το οποίο μπορεί να μας δώσει μια γενική εικόνα και να καταλάβουμε το λόγο για τον οποίο υπάρχει μεγάλη αντίδραση, η μεγαλύτερη ίσως σε σχέση με προηγούμενες χρονιές από τις φαρμακευτικές εταιρείες? Βεβαίως. Μιλάμε για πολύ μεγάλες μειώσεις, διότι η νέα νομοθεσία στην τιμολόγηση λέει, για παράδειγμα, ότι ένα φάρμακο που χάνει την πατέντα του παίρνει το ίμιση της τιμής που είχε σαν πατέντα. Άρα ένα φάρμακο που πιθανόν την άνοιξη ή στις αρχές του χρόνου είχε 100 ευρώ, τώρα θα είναι 50 ευρώ. Επίσης υπάρχουν φάρμακα που παίρνουν τις τιμές τους με βάση τις 3 χαμηλότερες τιμές της Ευρώπης. Μάλιστα. Τώρα, επειδή η Ευρώπη είναι σε οικονομική κρίση, σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρώπης, τους τελευταίους μήνες γίνεται μια σημαντική μείωση των τιμών. Παρόλα αυτά δεν είχε γίνει αυτή η μείωση στην Ελλάδα, έγινε τώρα. Όχι, όχι. Η μείωση στην Ελλάδα έγινε και τα 2 προηγούμενα χρόνια. Μην ξεχνάμε ότι την άνοιξη του 2010 έγινε μια
μείωση της τάξης του 20% στα Μάλιστα. φάρμακα. Η τελευταία, η τελευταία μείωση που είχε γίνει στις τιμές πότε ήταν, δηλαδή πριν τον Απρίλιο. Έγινε τον Απρίλιο, αλλά τον Απρίλιο όταν έγινε η μείωση των τιμών έγινε πριν αλλάξει η σχετική νομοθεσία που τώρα εφαρμόζουμε και η οποία δίνει πολύ χαμηλότερες τιμές από την προηγούμενη ρύθμιση. Καταλάβατε. Μάλιστα, πριν ας πούμε τα φάρμακα χωρίς πατέντα ήταν στο 70% της τιμής της πατέντας. Τώρα πάνε στο 50%, τα γενώσιμα πάνε στο 40%. Άρα έχουμε πραγματικά μεγάλες μειώσεις. Αυτό όμως που παρατηρούμε και πρέπει να το σημειώσουμε είναι ότι σε ορισμένες περιπτώσεις αυτές οι μειώσεις οδηγούν στη χαμηλότερη τιμή από όλη την Ευρώπη ορισμένα φάρμακα. Αυτό δεν είναι επιθυμητό, διότι όταν παίρνει στην Ελλάδα ένα φάρμακο τη χαμηλότερη τιμή που έχει σε όλη την Ευρώπη, τότε δύο τινά συμβαίνουν. Ή αυτό το φάρμακο θα το εξάγουν οι αποθήκες στο εξωτερικό για να το πουλάνε σε ακριβότερες τιμές σε άλλες χώρες, ή η εταιρεία θα το θεωρήσει ασύμφορο και θα το αποσύρει από την ελληνική αγορά σε βάρος του Έλληνα ασθενή και πιθανόν υποκαθιστώντας το αύριο με ένα πιο ακριβό φάρμακο. Άρα πρέπει εμείς, και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε σαν ΕΟΦ, να δούμε πώς αυτές οι ρυθμίσεις δεν θα οδηγούν σε αυτές τις παρενέργειες, προσπαθώντας να διατηρήσουμε όσο γίνεται πιο χαμηλά τις τιμές, αλλά χωρίς να υπερβαίνουμε το πλαφόν προς τα κάτω των τριών χαμηλότερων τιμών της Ευρώπης. Μάλιστα. Κάπως έτσι έχει η κατάσταση όπως μας την περιγράφετε και θα ήθελα να μας πείτε, κύριε Τούντα, ότι από τη στιγμή που αναρτήθηκε τώρα το νέο δελτίο τιμών, πλέον προχωράμε με αυτό ή υπάρχουν πιθανόν και κάποια άλλα λάθη τα οποία ελέγχονται? Όχι. Το δελτίο τιμών που αναρτήθηκε τη Δευτέρα είναι σε ισχύ. Είναι σε ισχύ, μάλιστα. Είναι σε ισχύ μέχρι να βγει το διορθωτικό. Τις επόμενες μέρες που θα βγει το διορθωτικό, στα φάρμακα που θα διορθωθεί η τιμή τους με βάση το διορθωτικό, θα αλλάξουν και οι τιμές τους. Μέχρι όμως να εκδοθεί το διορθωτικό, ισχύουν οι τιμές που αναρτήθηκαν από το Υπουργείο Υγείας την προηγούμενη Δευτέρα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τούντα, σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί και βεβαίως καλή επιτυχία στις προσπάθειες έτσι που κάνετε προκειμένου να υπάρξει. Ευχαριστούμε, κύριε Ροδοπούλου. Ό,τι μπορούμε καλύτερο θα κάνουμε πάντα για την υγεία του Έλληνα ασθενή. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Καλή συνέχεια.